Κλαρούδα, καλώς ήρθατε. Πώς αισθάνεστε που είστε για άλλη μια χρονιά στην ΑΕΚ? Εντάξει, φέτος η χαρά μου είναι ακόμη μεγαλύτερη. Μπήκα και εγώ πέρυσι στην οικογένεια της ΑΕΚ. Ζήσαμε ωραίες στιγμές πέρυσι. Φέτος πιστεύω να ζήσουμε ακόμη καλύτερες στιγμές. Είμαστε στη Volley League. Θα έχουμε μια πολύ καλή ομάδα κατά πως φαίνεται. Πιστεύουμε να προσελκύσουμε παραπάνω κόσμο, να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία για φέτος και να είναι ευχαριστημένοι όλοι και οι ΑΕΚτζήδες και εμείς από την ομάδα μας και η διοίκηση. Γενικά να εκπληρώσουμε, ευχόμαστε τις προσδοκίες όλων. Τι κλίμα επικράτησε στην ΑΕΚ με τα γεγονότα που επικράτουν? Επικρατεί κλίμα εφορίας, όλα έχουν πάρει πλέον τον δρόμο τους. Είναι θέμα χρόνου να επιστρέψουν όλες οι ομάδες και να πρωταγωνιστήσουν σε όλα τα επίπεδα. Και κάποιες ομάδες άρχισαν νωρίτερα, όπως είναι οι γυναίκες, το handball. Νομίζω ότι μπήκαμε και εμείς τώρα σε αυτόν τον δρόμο πλέον. Σε λίγα χρόνια θα έρθει και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Και γενικά νομίζω ότι η ΑΕΚ θα πρωταγωνιστεί σε όλα τα επίπεδα σε λίγα χρόνια. Σας ανησυχεί ότι η προετοιμασία της ΑΕΚ έχει μείνει πίσω από τις άλλες ομάδες? Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε κάτι, μια ανησυχία την έχουμε και ξέρουμε ότι δεν θα προλάβουμε να είμαστε αμέσως πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσουμε, θα προσαρμόσουμε το πρόγραμμα κατάλληλα έτσι ώστε να είμαστε στο καλύτερο βαθμό ετοιμότητας που μπορούμε να είμαστε. Εντάξει, είμαστε περίπου 20 προπονήσεις πίσω από τις άλλες ομάδες. Ευελπιστούμε να το καλύψουμε και γι' αυτό ήρθαμε και στο Λουτράκι εδώ, για να μπορούμε να κάνουμε, να δουλέψουμε και ποσοτικά και ποιοτικά, για να μπορούμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα και να είμαστε, να παρουσιαστούμε έτοιμοι όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Η στόχη της φετινής ΑΕΚ ποιοι είναι? Τι επιδιώκει? Κοιτάξτε, εγώ έχω προσδοκίες πολλές για αυτή την ομάδα. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή πορεία. Αλλά δεν θέλουμε να το λέμε αυτό. Και γιατί δεν θέλουμε να το λέμε? Αφενός μεν είμαστε μια ομάδα νεοφώτιστη, με πολύ καλό υλικό δε. Υπάρχουν κάποιες αδειξότητες, όπως αυτές που αναφέρατε λίγο πριν. Αρχίσαμε λίγο αργά, είχαν πολλά καινούργια πρόσωπα στην ομάδα, σχεδόν όλα. Δηλαδή η βασική εφτάδα, μάλλον θα είναι όλοι καινούργοι. Και αυτό απαιτείται χρόνος για να μπορέσουν να γίνουν οι αυτοματισμοί, να μπορούν τα παιδιά αυτά να μάθει ο ένας τον άλλον, να μπορούν να κάνουν τα πράγματα που θέλω εγώ να κάνουμε στο γήπεδο. Και αυτό απαιτεί χρόνο. Όμως το παρήγορο είναι ότι αυτά τα παιδιά έχουν την ποιότητα να μπορούν να παίξουν σε πολύ καλό επίπεδο. Τώρα, οι στόχοι, δεν μπορούμε να ξέρουμε τους στόχους γιατί δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Υπάρχουν τα ρόστερ των ομάδων είναι σχετικά όλα ανανεωμένα. Έχουν έρθει αρκετοί ξένοι παίχτες φέτος, που βέβαια όλοι ελπίζουμε για το καλύτερο για τους ξένους παίχτες, που ότι θα είναι πολύ καλοί παίχτες και θα κάνουν τη διαφορά. Αλλά αυτό θα πρέπει να το δούμε μες στο γήπεδο. Γιατί τα πράγματα δεν είναι πάντα έτσι όπως τα περιμένουμε και από εκεί θα καταλάβουμε και τη δυναμικότητα των ομάδων. Για να μπορούμε να ξέρουμε πού μπορούμε να φτάσουμε, αυτό θα φανεί στις πρώτες αγωνιστικές, περίπου θα έχουμε μια πιο καλή εικόνα το τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε και εμείς και οι άλλες ομάδες. Θα υπάρξουν και άλλες μεταγραφές? Όχι, έχουμε τελειώσει. Το ρόστερ έχει κλείσει. Περιμένουμε να έρθει αύριο ο Παγιάν από την Κολομβία και ο Πέτρογλου, που θα ενσωματωθεί και αυτός αύριο με την ομάδα. Και μετά είναι και ένας πιτσιρικάς ακόμα που πήραμε από την Αλεξανδρούπολη, Χαζόπουλος, ο οποίος αυτός είναι στο στρατό και θα ενσωματωθεί και αυτός λίγο πιο αργά από τους υπόλοιπους. Οι παίχτες έχουν επηρεαστεί καθόλου από τις εξελίξεις στις διοικητικές? Κοιτάξτε, οι παίχτες που έμειναν από πέρυσι
ρίσκαραν κατά κάποιο τρόπο. Γιατί περίμεναν μέχρι τελευταία στιγμή την ομάδα. Εάν για την ομάδα οι εξελίξεις ήταν άσχημες και δεν έπαιρνε μέρος πουθενά, αυτά τα παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, θα μείναν χωρίς ομάδα. Έτσι, παρόλα αυτά, επειδή ήταν μάλλον η αγάπη τους για την ΑΕΚ, θα έκανε να το ρισκάρουν και να το κινδυνεύσουν. Και... αλλάζουν μια θέση. Αλλά τέλος πήγαν όλα καλά. Έχουν και αυτά τη δυνατότητα τώρα να παίξουν σε μια πολύ καλή ομάδα, να έχουν και αυτά πρωταγωνιστικό ρόλο και να συνεχίσουν την πορεία που ξεκίνησαν από πέρυσι. Και μια τελευταία ερώτηση. Το μήνυμα που θέλετε να δώσετε στον κόσμο. Το μήνυμα, θέλουμε τον κόσμο να είναι κοντά μας, να μας συμπαρασταθεί, να μας βοηθήσει. Αλλά από την άλλη θέλουμε και εμείς να τον προσελκύσουμε με την απόδοσή μας, με τις επιτυχίες μας. Γιατί αυτό είναι ένα πάρε δώσε, δεν είναι μόνο να ζητάμε. Πρέπει να είμαστε και σε θέση να δώσουμε πράγματα στον κόσμο, να χαρεί. Να χαρεί και από το θέαμα που θα βλέπει, να χαρεί και από τις επιτυχίες της ομάδας αν έρθουν. Και αυτός είναι και ο μεγάλος στόχος, φαντάζομαι και όλων των ομάδων αυτός είναι. Γιατί το βόλεϊ είναι ένα άθλημα που προσφέρει θέαμα και αυτό. Και είναι ό,τι καλύτερο να παίζεις σε γήπεδα με κόσμο. Και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να μπορέσουμε να τους ευχαριστήσουμε εμείς αυτούς και αυτοί εμάς.